Πάντως, κύριε Φωτήλα, και ο αντιπολιτευτικός λόγος της Νέας Δημοκρατίας περισσότερο συμβάλλει σε ένα κλίμα πόλωσης παρά σε ένα κλίμα συνεννόησης. Η Νέα Δημοκρατία, όπως και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι, συνένεσαν στο μνημόνιο το τρίτο, το οποίο έφερε ο κύριος Τσίπρας. Άρα, κανείς δεν μπορεί να μιλάει στη Νέα Δημοκρατία για συνενέσεις. Μεσοβδόμαδα ακούσαμε Ευρωπαίους αξιωματούχους και αξιωματούχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να καλούν την αντιπολίτευση να δεσμευθεί για τα ενδεχόμενα νέα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση. Εσείς τι λέτε? Εμείς δεν θα ψηφίσουμε κανένα από αυτά τα μέτρα. Και δεν θα τα ψηφίσουμε διότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Και αν σας πούν ότι τα νέα μέτρα αυτά είναι και δεν αλλάζουν? Αναγκαστικά θα πρέπει να τα πάρουμε, διότι δεν μπορούμε να φύγουμε από την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι αναλλακτική. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση που δεν καταφέρουμε να τους πείσουμε, το κέρδος θα είναι πολύ μεγάλο. Θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα κυβερνά τον τόπο πλέον όπως πρέπει. Και αυτό θα κάνει ακόμα και τα χειρότερα των μέτρων να είναι πιο εύπεπτα.